Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι στο κανάλι μας το αγαπημένο. Λοιπόν, θέλω να μην ξεχνάτε να δηλώνετε συμμετοχή στην εκπομπή μας και για να δηλώσετε συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Στο 698-092-6017 το καλείτε για να μας καλέσετε στα δικά σας χωριά όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και εμείς θα βρισκόμαστε εκεί, στα χωριά σας. Αν νομίζετε ότι έχετε κάτι το ιδιαίτερο που θα μπορούσαμε να βρεθούμε εκεί, από γάμο, βάφτιση, πανηγύρια, λαϊκές. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να βρεθούμε και εκεί στα δικά σας μέρη, αν δεν έχουμε έρθει. Θέλω όμως να μην ξεχνάτε επίσης να δηλώνετε συμμετοχή και για το διαγωνισμό μας στο ίδιο τηλέφωνο, στο 698-092-6017. Στέλνετε μόνο το ονοματάκι σας για να κερδίσετε μία κρέμα σήμερα που σας έχω δώρο από το Yasmin Shop. Επίσης, μας καλείτε για να σας βρούμε τέρι. Θέλω να μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να σας βγάλουμε εδώ στην εκπομπή, να έρθετε εδώ, να βγείτε μπροστά σας κάμερα, να σας δείξουμε τι μοντέλα έχω. Τι ωραίες κυρίες και τι ωραίους κυρίους έχω για να σας ζευγαρώσω, να σας βρω τέρι. Και εγώ φυσικά σας δίνω και δωράκια για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σας ζευγαρώσω, τι δωράκια σας δίνω. Γαμπριάτικο, νηφικό, μπομπονιέρες. Τι άλλο σας δίνω. Ταξίδι στη Σαμοθράκη στα Γεματικά Λουτρά, σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα. Για να πάτε εκεί στα Γεματικά Λουτρά να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, επίσης θέλω να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω, μιας που γυρίσαμε τώρα από τις διαφημίσεις μας, τους χορηγούς μου. Είναι το Covery Men's που βρίσκεται στη Βενιζέλου, το Headline στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, το Yasmin Shop εκεί στη Μακεδονία, στο βρίσκεται, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να σας λέω ούτε αριθμούς ούτε περισσότερα. Πασίγνωστο και αγαπημένο μαγαζί που σας δίνει και τα δωράκια εδώ. Και επίσης μαζί μας βρίσκεται και το Yami Yami. Σοφοκλέος Κομνηνού 2-2531-4740. 2-5-31-407-40, κρέπες γλυκές, αλιμυρές, κλαπ σάντουιτς, μπέργκερ, σαλάτες, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Γρήγορη και ωραία στην πόρτα σας και έχω επιστρέψει και πάω κατευθείαν στην Ξάνθη. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Έλα πιο εδώ να φαίνεσαι πιο ψηλή γιατί μπήκες μέσα στη λακκούβα. Δεν περάζει, κοντή να μπει. Α, πάλι κοντής. Ναι. Ποια είσαι εσύ. Εγώ είμαι η Τούνη η Βανελία. Ποια είσαι. Η Τούνη η Βανελία. Τούνη. Ναι, Τούνια. Τούνια. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε παράπονο. Ναι. Πασό να πάει να δεν και το βοήθημα από αυτόν. Ναι. Το άλλο δεν κάνει βοήθημα. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Τι δεν καλός ο Μητσοτάκης. Δεν είναι καλό. Να πάει να όλοι. Ναι. Μόνο ένα τινέ που πληρώνει καλά. Θα προσπαθήσω του να ρίξουμε ψήφο. Ποιον. Το. Του Τσίπρα. Το Τσίπρα. Αυτό είναι καλό, πληρώνει. Καλώς είναι. Καλό την επιρρώνει. Τι δίνει επίδομα. Επίδομα. Πόσο παίρνεις εσύ. Εγώ παίρνω 560. Τρία παιδάκια. Με τρία παιδιά. Ναι. Τα νοικά πέντε είναι, τα δύο είναι μεγάλα, μπήκαν ναι. Από μέχρι. Τα τρία παίρνω 560. Ναι, ναι. Τώρα πάλι να κάνουμε κάρτη, παίρνουμε, εκείνο παίρνουμε. Ναι, αλλά τώρα θα έρθει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, λέει. Να πάει να γαμπτεί αυτό, ανάποδα. Φαξάν δεν παίρνει το κεφάλι του. Ναι. Να κάνει, ναι, καλύτερα. Πιο καλά. Πιο καλά να καεί να ακούσουμε που πέθανε να πάμε κόλεβα. Όχι πια τόσο, εντάξει, είπαμε. Να πάει το άλλο να κάνει, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και ευχή. Εντάξει. Καλύτερα. Άμα από αυτόνα που έχουμε καλά, πιο ωραία βοήθημα έχουμε. Ναι, ναι. Από αυτά τα τρία άτομα δεν έχουμε παράπονο. Έχουμε παράπονο όλο το μαχαλά. Όχι. Εσύ από πού είσαι. Από εδώ είμαι. Από πού, εδώ από, πού είμαστε τώρα. Από το Δέκαρχο είμαι. Δέκαρχο. Της Ξάνθης. Ναι. Ναι. Είμαστε. Εδώ γεννήθηκες. Όχι, τη Νέα Καγιά. Στη Νέα. Τη Νέα Καγιά. Στη Βίκη Καβάλα. Ναι. Στη Βίκη Καγιά. Ναι, τη Καβάλα γεννήθηκαμε. Ο μπαμπάς μου η γιαγιά μου είναι από εκεί. Ναι. Ναι, εδώ μεγάλωσα το Δέκαρχο. Εδώ παντρεύτηκες. Ναι. Ο άντρας ποιος είναι. Δεν είναι από εδώ ο άντρας μου, είναι από την Αρουσιάδα. Α. Το πήραμε εδώ, γάμπο. Σόγαμπρος. Ναι. Πόσο χρονών είναι ο άντρας σου. 56. 56. Εσύ πόσο χρονών είσαι. Εγώ 26. Εσύ πόσο είσαι. 26 είμαι. 26 είσαι. Ναι. Α, μικρόλα είσαι ακόμα. Στα 26 έκανες τρία παιδιά. Ναι, πέντε. Πέντε παιδιά. Πέντε. Έχεις και εγγόνια. Ναι, ένα αγγονάκι έχω. 26 χρονών και έχεις και εγγόνια. Ναι. Ναι. Τι πέθε. Όπως βολεύει το καθένας. Ναι, αλλολόγω το άτομο. Αναλόγως το άτομο, όπως βολεύει. Γιατί είπα, αλλολόγω το άτομο. Ναι, ναι. Είναι μερικά άτομα που γίνονται γιαγιά 56, 62. Εγώ πιο μικρή. Εσύ θα κάνεις και άλλα παιδιά τώρα. Όχι. Γιατί. Δεν θέλω, φτάνει. Έκλεισες σαν γυναίκα. Ναι. Ναι. Φτάνει, δεν θέλω. Μόνη μου τα μεγαλώσα τα παιδιά μου, αυτό δεν θέλω. Και γιατί ο άντρας σου που ήταν. Ρε κοντά μου δούλευε, έπαιρνε τα μεγαλώσα μου. Κανέναν δεν είχα βοήθημα. Σεξ κάνεις. Όχι. Καθόλου.
Καθόλου. Γιατί? Γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Εγώ 26 χρονών είσαι ακόμα. Δεν θέλω, φτάνει. Από τα 26 είπες τέλος. Τέλος. Τελειώσαμε. Τι κάναμε, κάναμε. Φτάνει, δεν θέλω, μην βαρέσκα. Μόνη μου είμαι. Δάπτω. Εσένα σεξουαλική σου ζωή προχωράει. Κάνεις ή τέλος. Προχωράει. Α, ναι. Ξέρεις τι, όσους άντρες έχω συναντήσει, όλοι μου λένε εδώ. Τα παραδώσαμε τα όπλα. Όχι, έχουμε ακόμα μπαταρίες συμφορτισμένες. Ναι, κάνεις. Είναι, εντάξει, όλα πάνε καλά. Κάνεις τρεις φορές τη βδομάδα ή πολύ λέω. Είχε ένα παππού, σαν ναι. και εμένα, συνταξιούχο. Δεν πήρε ναι. τη σύνταξη για πρώτη φορά. Ναι. Λέει, πήγε βρήκε μια και λέει 100 ευρώ. Έπαιρνε 50-100 λέει θα σε δώσω. Ναι. Έκατσε τώρα, τη βάζει κάτω ο παππούς, άρχισε να φωνάζει αυτή. Μπερδεύει ο παππούς. Λέει μέσα είναι μέσα, έλεγε αυτή. Ναι. Περνάει ένας, λέει είναι μέσα. Λέει άμα είσαι δυο ή μία είναι μέσα. Του παππού κρέμονταν απ' έξω. Και φώναζε ο παππούς. Η άλλη φώναζε, αλλά ο παππούς την πάτησε. Την πάτησε. Ναι, και του σκύβω. Άλλος λέει μία είναι έξω. Λέει αν έχεις δύο, η άλλη είναι μέσα. Κατάλαβες. Τζάμπα το κατοστάρικο. Τζάμπα. Τζάμπα το κατοστάρικο. Α, τέτοια παθαίνουμε τώρα. Δηλαδή έχασαμε την αίσθηση του χρόνου και του τι κάνουμε. Τι έχουμε να ευχηθούμε σε όλους τους παππούδες που μας βλέπουν. Καλά. Καλά γεράματα. Όχι καλά γεράματα, βρε. Γερά. Από γάμα ξεκινάει και εκείνο. Όχι, όχι. Καλά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Γιατί, ας προσπαθήσουν. Καλά. Γιατί είχε ένα παππού τέτοιο, ναι. είχε πει στον γιατρό. Λοιπόν, του λέει δεν μου σηκώνεται. Λέει τι να κάνουμε τώρα. Τον είδα από εδώ, τον είδα από εκεί, τον έδεσε με ένα σπάγκο σκηνάκι. Ναι. Το εργαλείο, έβαλε και μια θηλιά, το πέρασε το σπάγκο από κάτω, ναι, πέρασε ναι. από εδώ. Πίσω λέει τράβαλε το σπάγκο, τραβάει το σπάγκο, σηκώνει. Πήγε στον κόλο του. Αφού ήταν ναι. πέτσα. Χώθηκε στον κόλο, λέει στον κόλο πήγε, ας το λέει για εκείνη. Κάτσα πάνω λέει τώρα. Κι ησύχασες. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και επιστρέψαμε εδώ για να σας δείξω και άλλα προϊόντα. Τι έχω να σας δείξω σήμερα από το Yasmin Shop, έχω πάρα πολλά προϊόντα. Έχω αυτήν εδώ τη σειρά της Garnier, η οποία είναι φανταστική. Κρέμα προσώπου και αυτή είναι κρέμα ανοιχτός. Αυτή η πρώτη που σας έδειξα είναι η ημέρας και αυτή είναι για κάτω από τα μάτια. Φανταστικές κρέμες και θέλω να μην ξεχνάτε αυτή τη σειρά από Κάναβη που αυτή την εδώ την εβδομάδα και αυτήν εδώ την εβδομάδα το Yasmin Shop την έχει σε έκπτωση. Και σε πάρα πολύ καλή έκπτωση, σε πάρα πολύ καλή τιμή αυτή η κρέμα. Να επισκεφτείτε το Yasmin Shop, σας την προτείνω αυτήν. Πραγματικά σας το λέω ότι χρησιμοποιώ και εγώ και είναι φανταστική. Και σε όσους την έχω συστήσει, τους έχει αρέσει αυτοί που την έχουν πάρει την κρέμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το δωράκι που σας έχω από το Yasmin Shop. Είναι αυτή εδώ η κρέμα, είναι για 50+. 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρονών, όσο και να είστε, αυτή την κρέμα τη φοράτε και εξαφανίζεται η ρητίδα. Δεν έχεις ρητίδα. Δεν είναι όμως για σένα που αγαπάς τη ρητίδα, που αγαπάς το γερατιό. Δεν είναι για σένα αυτή η κρέμα. Είναι για σένα που το μισείς το γερατιό. Που δεν τα πας καλά με τη ρητίδα. Μόνο για σένα είναι αυτή η κρέμα. Και τη δίνω δώρο σε μία κυρία ή σε έναν κύριο. Πάρα πολύ απλός ο τρόπος. 698-092-6017. Εκεί μου στέλνεις μηνυματάκι και μπαίνεις στην κλήρωση για να την κερδίσεις. Τι άλλο να σας δείξω. Τα υπόλοιπα θα σας δείξω σε λίγο. Πάω στα χωριά μου και επιστρέφω. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τώρα εσείς σαν γυναίκες τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα μην μας βάζεις τέτοια διλήμματα. Γιατί, άρα είσαι υπέρ στη συμφωνία των Πρεσπών. Μην μας βάζεις τέτοια διλήμματα. Δεν με ανακατώνουμε κι εγώ. Αυτοί τα ξέρουν, αυτοί Τσίπρα τα κάνουν. Ψήφισες εσύ. Ψήφισα, Ψήφρα. Ναι. Εγώ δεν το κρύβω, ψήφισα. Ναι. Γιατί, είναι αμαρτία, δηλαδή. Όχι, καθένας ό,τι θέλει. Τώρα θα τον ξαναψηφίσεις, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μεγάλη είμαι, μπορεί να μην πάω και... Όλοι ψήφισαν. Όλοι ψήφισαν, ψήφισες κι εσύ. Βέβαια. Όλοι έτσι έκανα, να. Τα σκουλαρίκια σου χρυσά είναι. Χρυσά. Μην τα φοράς πηγαίνεις έξω. Γιατί. Κλέβουν. Θα μην τα πάρουν. Να. Εδώ στο χώρο δεν παίρνουν τίποτα. Τίποτα. Αυτά είναι δώρο από την Bosch. Από. Από την Bosch του Feuerbach. Τι είναι αυτό. Δούλευα στη Γερμανία και με έστειλαν στα 70 χρόνια να... Ένα δώρο που έκλεισα τα 70 μου και πήγα πέρα σκουλαρίκια για να τους θυμάμαι. Στα 100 τι θα σας στείλουν. Και στα 80 με έστειλαν. Τι. Πάλι με έστειλαν δώρο. Σκουλαρίκια. Όχι. Τι. Με έστειλαν λεφτά.
Τα λεφτά ύστερα τα μεταχειρίστηκα εγώ και πήρα σκουλαρίκια. Και στα 90 πάλι θα σε στείλω. Βέβαια. 200 χρόνια να ζήσεις. Ναι, να. Να τους τα παίρνεις. Πήγα στον άνδρα της, επειδή ξέρει γερμανικά, λέει και στα 80 θα σε στείλω. Με έστειλα. 40 ευρώ. Μπράβο. Το εργοστάσιο. Δούλευα εκεί. Λίγα είναι. 40-40. 40 ευρώ είναι ένα μισμένο καφέ σου εδώ και τα κουλουράκια. Ναι. Πιστεύεις θα τον κατεβάσει τώρα τον έμφυα ο Μητσοτάκης, τώρα που θα έρθει? Κοίταξε. Αυτός λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός τώρα, αλήθεια είναι? Μπορεί, στον ύπνο. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Εκεί ποιος θα βγει? Λες να πάει έτσι η κατάσταση και να συγκυβερνήσουν ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη? Θα γίνει transsexual κυβέρνηση. Δηλαδή, δηλαδή τι είναι η transsexual κυβέρνηση? Ένα, δεν το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Θα είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Μήπως έτσι είναι πιο καλά? Θα το δοκιμάσουν γι' αυτό. Ναι. Αν δεν δοκιμάσεις δεν γίνεται. Γιατί θέλει πείρα, εμπειρία η υπόθεση. Εμπειρία. Έτσι. Τραγουδάς? Όχι. Χορεύεις? Και αυτό του... Δε, όχι. Πες τώρα... Ότι εδώ που μιλάμε. Άντε, κάτσε να περάσει η κυρία να μην πέσει. Λοιπόν, πες ότι έρχεται εδώ τώρα που μιλάμε, εδώ μπροστά μας και κάθεται μπροστά σου ο Τσίπρας. Σου λέει καλημέρα. Τι του λες? Τι κάνεις, πώς αντιδράς? Τι να τον κάνω? Πώς αντιδράς? Ή πρέπει να κάνεις το κορόιδο, τον κουφάλαλο. Εσύ θα κάνεις τον κουφάλαλο, δεν σε έχω για να κάνεις τον κουφάλαλο. Σε έχω για ενεργό πολίτη εσένα, δεν θα αντιδράσεις έτσι. Ή θα τον πω τι είναι. Δηλαδή... Τι είναι ο Τσίπρας? Ναι, αυτό που είπα την πρώτη φορά. Ο μεγαλύτερος... Ναι. Είπαμε. Καρκινοχαμούρος πιτωνικοκύρο κουφαλοπού... Πω πω ρε παιδί μου, πώς το λες αυτό? Άντε. Σαν τον πορτοροδοκόκκινο, ναι. Της Μυραράκη του λες. Και οι κυρίες που το παίζουν μέσα. Ναι. Εκείνες οι παραμορφωμένες από τα... Από τα μπότοξ. Από τα μποτοξαρισμένες. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι... Αυτό θα το πω στα αυτή. Όχι, θέλω να το πεις δυνατά. Δεν θέλω να το πεις. Θα μπλέξουμε. Δεν μπλέκουμε καθόλου. Μην μας κάνουν καμιά μήνυση. Δεν μας κάνουν. Αλήθεια στο λέω, δεν μας κάνουν μήνυση. Μη μασάς. Είναι οι μεγαλύτερες τσιγκαύλοσπύρωδες, καρκίνοχαμούρος, πιτωνικοκύρο, κουφαλοπουτάνα. Πού από ρε παιδί μου, πώς το έπαιζε όλο αυτό? Πώς το έπαιζε όλο αυτό? Τα άκουσες άλλη φορά αυτό? Όχι. Όχι. Ναι. Κάνω το ανάλυση. Η Φόφη πώς είναι? Σου είπα. Πες μου και μια φράση για τη Φόφη. Είναι σαν ένα κουνέλι να. Δοντάκι. Ναι. Απ' έξω. Ναι. Ναι. Και. Τι να πει δηλαδή. Τι να πει η Φόφη. Δεν την έχεις ικανή για πρωθυπουργό τη δεν Φόφη? Δεν έχουμε ρε παιδιά, δεν είναι, κανένας δεν είναι ικανή. Ή θα φέρουν κανένα να παίξω, να διοικήσει την Ελλάδα. Αυτοί όλοι είναι... Έχω επιστρέψει λοιπόν από τα χωριά μου και έχω ακόμη ένα ρεπορτάζ να σας δείξω από τις γύρες που κάναμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να μην ξεχνάτε, 698-092-6017 είναι το τηλέφωνό μας, περνάει κάτω από τις οθόνες σας. Το χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να μας καλέσετε στα δικά σας χωριά. Αν έχετε κάποιο πανηγύρι, κάποια λαϊκή και μαζεύεται κόσμος εκεί και μπορούμε να έρθουμε εκεί για να γράψουμε εκπομπή, σε αυτό το τηλέφωνο καλείτε. Πάρα πολύ απλά. Στο ίδιο τηλέφωνο καλείτε για να μπείτε στην κλήρωση για μία κρέμα που σας έχω σήμερα δώρο από το Jasmine Shop. Και στο ίδιο τηλέφωνο καλείτε, αν θέλετε, για να σας βρούμε γαμπρό ή νύφη. Να σας βρούμε τέρι. Και πάρα πολύ απλά σας λέω ότι στους προηγούμενους ανθρώπους έχουμε βρει σε έναν άνθρωπο εδώ πέρα τέρι. Θα σας δείξω σκηνικά και όλα τα υπόλοιπα για το πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση στις επόμενες εκπομπές. Θέλω να σας πω όμως ότι θα έχω και το Χασάν σε μία από τις επόμενες εκπομπές μου ξανά. Εκείνον τον κύριο ο οποίος έψαχνε νύφη, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να μιλήσει με καμία. Δεν ξέρω γιατί. Θα έρθει όμως ξανά εδώ στην εκπομπή, γιατί θέλει να βρει γυναίκα, θέλει να βρει τέρι. Και τι θα κάνουμε εμείς εδώ? Και θα του βρούμε τέρι, και γαμπριάτικο θα του δώσουμε, και νυφικό θα του δώσουμε, και μπομπονιέρες θα τους δώσουμε, και ταξιδάκια στην Σαμοθράκη, στα Γιαματικά Λουτρά, θα τους πάμε εκεί πέρα για να περάσουν καλά, για ταξίδι του μέλητος. Όλα θα τους τα κάνουμε και όλα τους θα έχουμε έτοιμα και δωρεάν από εμάς, από την εκπομπή. Λοιπόν, πάω στα τελευταία μου χωριά και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να κλείσουμε. Κανονικά, κατημέρα τέτοια είναι.
Αν δεν κάνουν πέντε παιδιά, δεν μπορούν να ερημηθούν. Δεν θέλεις κατσιβέλες, θέλεις Ρωμά. Είσαι Ευρωπαία. Κοίτα. Είσαι Ευρωπαία Ρωμά, εσύ. Τι Ρωμά, τα Ρωμά είναι αλλιώς, οι κατσιβέλες είναι αλλιώς. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Ρωμά είμαστε, εντάξει. Αλλά καλύτερα να ακούσουν καλύτερα που λένε κατσιβέλες, να καταλάβουν ποια είμαστε. Δηλαδή, θεωρείς ότι είσαι κατσιβέλα. Ναι, είμαι. Ναι. Γιατί κεβομαι. Δεν κεβομαι εγώ. Που είμαι. Τι είσαι. Κατσιβέλα. Που πηγαίνουμε, που δουλεύουμε. Είναι μερικά άτομα τσιγκάνε τι είναι, που πουλάνε πατάτε, τα κοινό το άλλο. Αλλά εμεί δεν πουλάμε πατάτε. Ευχαριστώ, είμαστε. Έτσι που περνάμε καλά, είμαστε. Ναι. Αλήθεια λέω. Να χορεύει, ξέρει. Χόρευε τα νιάτα σου. Ναι. Ποιο τραγούδι χόρευε. Ποια τραγούδια είναι. Τραγουδούσε. Όχι. Καλά, υποτίθεται οι τσιγκάνοι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Έχουν φωνή ωραία και τραγουδάνε καλά. Έτσι λένε. Ναι. Εκείνα που παίρνουν τα λεπτά είναι ωραία. Εσύ δεν τραγουδάς. Όχι. Καμιά φορά δεν τραγούδιζες. Τι χορό χορεύεις, τσιφτετέλη. Ναι. Για χόρεψε λίγο να σε δω πώς χορεύεις. Τι να χορέψω. Ρίξε με ένα χορό να δω πώς χορεύεις. Ρε τώρα άρχε δεν είναι. Έλα, έτσι. Θέλω το τσιγκάνικο το χορό, εκείνο το ωραίο λίγο. Ποιο. Λίγο να κουνήσεις λίγο το κορμί να σε δω. Αυτό που κάνουνε. Ναι, αυτό κάνουνε. Κάντε λίγο να σε δω, κάντε αυτό το έτσι, κάντε λίγο να το δω. Μόνο εγώ δεν κάνω όλα τα Ρωμά κάνουν. Τώρα εσένα έχω μπροστά μου, δεν έχω όλα. Κάντε μου λίγο να σε δω. Αυτό που κάνω. Μπράβο, αυτό το. Που χορεύουν, ανέβουν να πάνε το ταπέζι, χορεύουν. Μπράβο. Χόρευες εσύ, ήσουν χορευτάρες στα νιάτα σου, ε. Και τώρα, δεν είναι πρόβλημα. Και τώρα. Ναι. Και τώρα γιατί με χορεύεις εδώ λίγο να σε δω. Φτάνει τόσο. Κάντε μου, βρε, μην τρέπεσαι. Γιατί έπαιξα, τι να τρέπεις, καλά σε λέει. Εδώ εσείς μπορείτε να χορέψετε. Δεν μπορώ. Έλα να με μάθεις, να χορέψεις. Πού να χορέψετε εδώ. Να, κάντε λίγο. Αυτό, δεν μπορεί να χορέψετε. Κάνε λίγο το, πώς το κάνεις, εδώ αυτό. Δεν μπορείτε. Αυτό, σπάστε τη μέση, σπάστε τη μέση. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Εδώ, όχι, δεν μπορείτε. Καλά είσαι. Άρρωστος. Το χέρι σε δεν οδά, με χαιρετίζεις. Θα σε χαιρετίζω. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Καλά δεν είσαι. Τι έπαθες. Εγκεφαλικό περνάμε. Μεγάλο, βαρύ. Πολύ μικρό. Α, μικρό. Εντάξει, μικρό το κακό τότε. Καλά, να είναι ο Τσίπρας. Πώς περνάς. Τι πουλάς εδώ, για πες μου, τι πουλάς. Να τα δείξουμε στην τηλεόραση. Γενική μπλουζή. Γενικής μπλουζής μόνο. Ε, αυτά δεν τα πουλάς. Την άλλη δεν είναι καλή. Και γιατί την έδωσες στον πάγκο σου. Εκείνη είναι ο πάγκος. Α, και σε βοηθάει, ένας έδωσε εδώ ένα κομμάτι. Ξοδεύτηκε, ε. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η ζωή που κάνεις είναι καλή. Πώς δεν είναι καλή, κακή είναι. Είναι. Γιατί τι κάνεις και είναι καλή η ζωή σου. Πάω με γόμινες. Έλα. Συνέχεια με γόμινες. Κάνεις σεξ. Πώς, να μην κάνω σεξ, με γόμινες. Ξέρεις ότι είσαι από τους λίγους που κάνουν σεξ, οι περισσότεροι δεν κάνουν. Περί χωρίς λάστιχο κάνουν, γι' αυτό. Ναι. Εσύ όταν κάνεις σεξ, τη ρουφάς την κοιλιά. Δεν τη ρουφάω. Τη πηδάω. Και την κοιλιά. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνεται. Μάθαμε το κόλπο. Χωρίς μπαλκόνι γίνεται. Θα έρθουν οι καιροί που θα έχω και εγώ μπαλκόνια, γι' αυτό. Καλά τα είναι, φίλε. Γύρω-γύρω θα γίνει μεγάλο το μπαλκόνι. Ενιαίο, με σκέπαστρο. Φτάνει το. Και να σου πω. Ναι. Με τον μπαλκόνι δουλειά γίνεται. Πώς δεν γίνεται, τα είναι μικρό ή μεγάλο. Μεγάλο τα είναι, άμα έχεις μεγάλο μπαλκόνι. Άρα μικρό το έχεις εσύ τώρα, δεν μπαίνει όλο. Μεγάλο τα είναι, πώς δεν μπαίνει όλο. Α, μπαίνει. Πώς. Άρα ρουφάς και λίγο την κοιλιά. Δεν ρουφάμε, κανονικά μπαίνει. Μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω, ποιος είσαι. Εγώ ψάρια πουλάω εδώ. Ψάρια πουλάς. Ναι. Και λέει και Βουγιουκλάκη ψάρια πουλούσε. Ναι, αλλά εκείνη ήταν με φουστίτσα. Εκείνη ήταν φίρμα. Με φουστίτσα. Και πουλούσε παραπάνω, ε. Τι κάνεις εσύ. Ψάρια πουλάω. Πώς σε λένε. Θωμάς λέγομαι. Ναι, από πού είσαι Θωμά. Κομωτινή. Μέσα στην Κομωτινή μένεις. Μέσα στην Κομωτινή. Πώς περνάς. Δόξα τω Θεώ. Έχει δουλειά. Σπασμένο. Ποια ψάρια φεύγουν πιο πολύ. Εποχιακά τώρα αρχίζει γάβρο σαρδάρα, αυτά τα ψάρια. Τα σταθερά είναι τσιπούρες λαβράκια που είναι καλλιέργειες. Τα ψάρια λένε είναι αφροδοσιακά, ισχύει. Πώς δεν ισχύει, γαρίδες άμα τρως. Τρως πολύ ψάρι εσύ. Ναι, συνέχεια. Πολύ γαρίδα. Πάντα. Αποδίδει. Είμαι 66, για πόσο φαίνομαι. Και αποδίδει, ε. Βέβαια. Δηλαδή δουλεύει το υδραυλικό σύστημα. Το υδραυλικό full pipe. Ναι. Μας τα παίρνει τώρα εδώ. Κάτσε καλά. Τι. Θα μας ακούει ο κόσμος. Τι ντροπή είναι.
Γιατί πράγμα μιλάμε. Να τρώει, να τρώει ψάρι, να τρώει ο κόσμος την εβδομάδα. Μία, δύο και τρεις φορές είναι καλό. Ναι, κυρίως γαρίδα. Ε, και γαρίδες, ό,τι και να φάσουμε. Τα αφροδοσιακά είπαμε. Εντάξει. Δεν κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον να κάνουμε σεξ. Στο σεξ πάμε καλά. 66 είμαι τη βδομάδα δύο φορές. Δύο φορές τη βδομάδα. Βέβαια. Πώς το καταφέρνεις αυτό και χωρίς χάπι. Τι να το κάνω το χάπι. Παίρνεις προφυλάξεις. Ε, πάντα. Ναι. Παίρνεις πάντα. Τι, για χάπι μιλάς. Όχι. Όχι. Προφυλάξεις θα παίρνεις. Αν πας με ξένη γυναίκα εκτός τη δική σου θα πας. Πας με ξένη γυναίκα ή όχι. Αν τύχει γιατί όχι. Θα τα ακούσει και η γυναίκα σε αυτά, βρε. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για άλλη μία φορά, για άλλη μία εκπομπή. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε. Είναι το 698-092-6017. Περνάει κάτω από τις οθόνες σας. Το καλείτε για να μας καλέσετε στα δικά σας χωριά, όπου έχετε λαϊκές, πανηγύρια κτλ. Και εμείς θα είμαστε εκεί. Μπορείτε να μας καλείτε από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το τονίζω, όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς θα έρθουμε, να ξέρετε, θα το κανονίσουμε και θα έρθουμε να σας γράψουμε με την κάμερα. Στο ίδιο τηλέφωνο καλείτε για να μπείτε στην κλήρωση για μια κρέμα που σας έχω σήμερα δώρο από το Jasmine Shop. Μου στέλνετε μόνο το όνομά σας, ένα μηνυματάκι. Και στο ίδιο τηλέφωνο καλείς εάν είσαι μόνος ή μόνη, αν θέλεις στέρι. Αυτά, έφτασα στο τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, να περάσετε όμορφα. Αυτήν εδώ την εβδομάδα φυσικά θα μας συναντήσετε έξω, να ξέρετε θα μας βρείτε κάπου θα μας πετύχετε. Να είστε όλοι καλά, να είστε έτοιμοι όταν θα μας βρείτε μπροστά. Να είσαστε έτοιμοι και λαλίστα τους σας θέλω. Να τα λέτε έξω από τα δόντια. Γιατί κάθε φορά που μου λέτε, που σας συναντάω, μου λέτε να το δείξεις αυτό, ε. Δεν έχω κρύψει τίποτα. Ό,τι και να μου έχετε πει, τα δείχνω όλα. Δεν κρύβουμε τίποτα εμείς εδώ. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και πολλά φιλιά. Τα λέμε. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου.